Ρε γαμώτο μου, λίγη ιδιωτική ζωή δεν μπορώ να έχω μέσα αυτό το σπίτι. Η Στέλλα μου πρότεινε να πάμε στην Άνδρο. Η καλύτερη παραλία είναι της Γριάς στο Πίδημα. Εσύ τώρα πώς το ερμηνεύεις αυτό? Εγώ τώρα αυτό το ερμηνεύω με δωδεκαμελή ορχήστρα. Ρε εσύ, λες τελικά να με θέλει? Τι να σου πω ρε Γρηγόρη, θα δείξει. Τι ώρα σαλπάρετε? Σε 2 ώρες. Όπως καταλαβαίνεις φίλε μου Λάζαρε, ήρθε το τέλος μου. Διότι στην Άνδρο θα πρέπει να κολυμπήσουμε. Πού κολλάει αυτό? Θα βγουν όλα στη φόρα, κοιλιές στο μάχια. Θα με δει και με το επόμενο καράβι, μην την είδατε, μην την απαντήσατε. Όχι ρε, σιγά. Σιγά μην περιμένει καράβι. Κολυμπώντας θα φύγει. Τι θα κάνω, είμαι σε απόγνωση. Γρηγορή. Κάτσε, θέλω να σου μιλήσω. Σκέφτηκα την περίπτωσή σου. Άκουσε με. Είναι αμαρτία έτσι όπως σου φέρεται. Το ξέρω, έτσι έχει μάθει με τους άντρες. Μην της δίνεις τόση αξία. Το εκμεταλλεύεται. Δεν το κάνει από κακία. Και επιτέλους, πάψε να αυτοτιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε. Αν ήμουν ο Ρίκι Μάρτιν. Μην ξεχνάς, πολύ καλύτερος της είσαι. Σε ποιο τομέα? Πάψε πια να απολογήσει για ό,τι γίνεται. Μου έγινε συνήθεια. Και επιτέλους, πίστεψε στον εαυτό σου. Έχω πιάσει πάτο. Γρηγόρη, άκουμε για το καλό σου. Ζήσε όπως θες. Ναι, πρέπει να ζήσω. Θα βρεθεί άλλη να αγαπάει αυτό που είσαι. Πού την να. Πάψε πια να προσποιείσαι πως για όλα αυτές. Έχεις δίκιο. Φτάνει πια η κλάψα. Ας με αποδεχτεί όπως είμαι με τις κοιλιές μου, με τα στομάχια μου. Εσύ, νιώθω κιόλας καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Όχι εμένα. Το φίβο.